Σ' αρέσει το μαλλί μου? Είναι λίγο άνισα αυτά, αλλά δεν με νοιάζει, προσπάθησα. Για όσους είναι φτωχάντες και δεν ξέρουνε, χθες έγινε το Met Gala, το πιο μεγάλο fashion event της χρονιάς. Και εγώ πρέπει να το εκμεταλλευτώ αυτό για να πάρω views και να κρίνω όλα τα looks της βραδιάς. Έχω παραγγείλει και καφέ, έρχεται τώρα, για να νιώθω έτσι μπούζι τώρα που θα σας κρίνω όλους. Και όσο περιμένω, σε εσάς τις φτωχάντες, θα σας πω ότι είναι το Met Gala. Το Met Gala είναι το μεγαλύτερο fashion event της χρονιάς. Είναι ένα γκαλά που γίνεται κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, διοργανωμένο από τη Vogue, δηλαδή αυτή τη βασίλισσα του σκότους. Άμα θέλετε να πάτε, το εισιτήριο κοστίζει γύρω στα 30 με 35.000 δολάρια. Οι καλεσμένοι βέβαια δεν πληρώνουν, η Kim Kardashian δεν πληρώνει για να πάει στο Met, αλλά εμείς πληρώνουμε. Το πιο σημαντικό απ' όλα, κάθε χρόνο υπάρχει ένα θέμα. Προφανώς όλοι ντύνονται με designers, yeah, we know that. Αλλά they are expected to dress according to the theme. Most bitches don't do that. So that's why we're gonna roast them today. I am American, I swear. Φέτος το θέμα είναι In America, a lexicon of fashion. Αλλά αυτό δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει η υποκατηγορία του θέματος που είναι το Gilded Glamour. Ηλέκτρα, τι σκατά είναι αυτό? Δεν ξέρω, και εγώ το έψαξα στο Google και θα σας πω τι βρήκα. Gilded Glamour κάνει αναφορά στο ντύσιμο και στα fashion που είχαν από τις δεκαετίες 1870 έως το 1890. Που ντύνονταν κάπως έτσι. Γυναίκες, άντρες, ξέρετε, τα βυζιά πάνω, τα φορέματα και τουαλέτες και καπέλα και μπλου μπλου μπλου. Anyways, that's the tea. Και let's go roast our favorite celebrities. Αν ένα πράγμα θα σας πω πριν ξεκινήσω. Κάτι που γίνεται σχεδόν κάθε χρονιά είναι ότι these bitches do not follow the theme. And I'm not here for that. Πας σε ένα event το χρόνο που έχει ένα theme. It's not Halloween. It's not Thanksgiving. It's the Met fucking Gala. Οπότε αποφάσισα σήμερα, όποιος δεν τηρεί το θέμα, να το ρίχνω στον κιάδο. Κάπως έτσι. Are you ready? Kim Kardashian and Pete Davidson. Oh my god. Καταρχάς, μου αρέσει το ζευγάρι. Πριν μιλήσουμε για οτιδήποτε για το fashion. I love them, they are so cute. And Pete Davidson has a big... Κλασικός straight άντρας που ντύνεται με κοστούμι. Το έχουμε δει 500 φορές σε event. Και άμα δεν είδες πιτάκο μου, δεν ντύνεται ακριβώς έτσι το 1870. Οπότε you are a bit out of theme. Kim, love the bleached hair. Προσπάθησα κι εγώ, δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά what is this? Why are you not in a τουαλέτα? I am getting no 1870 vibes. I am getting μόνο από το Gilded Glamour, I am getting only glamour. Οπότε υποθετικά είσαι μέσα στο θέμα, I guess, but still no. Kim always slays, αλλά ήθελα να δω κάτι έξτρα. My queen. My queen. Αυτό ήθελα να δω. Αυτό ήθελα να δω. Look at this bitch. Look at this bitch. Κοίτα, βυζιά είναι εκεί που τα θέλω. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Yes, I love that. Η τουαλέτα κτλ. Είναι σαν να βγει από το 1870 και ετοιμάζεται να πει το bad guy. Go Billy. Μπράβο. Είσαι παράδειγμα για όλους. Θέλω να πεθάνω. Okay. Look at this bitch. Look at this bitch. It's Lizzo in foam. Ποιος είναι ο Thom ή ο το Thom, δεν ξέρω, αλλά they slayed. Wow. Έχω... Έχει φλάουτο η θεάρα, δεν αντέχω, πήρε φλάουτο ρε μπαλάκα στο Met Gala. Στο Met Gala. Πήρε φλάουτο. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου μέχρι τώρα. She looks so good in black. So good. Το τσοκερό πράγμα εδώ πέρα, το μαλλί, on point, it's giving 1890,
Kind of, αλλά είναι η μίξη με το μοντέρνο. Είναι ακριβώς αυτό που θέλω. And she looks so good doing it. Like, wow, I love you, my queen. Cardi B in Versace. Καταρχάς, I love Versace. I love Donatella Versace. I want αυτά τα Versace παπούτσια. Αλλά δεν θα τα πάρω ποτέ. So, anyways. Βασικά, όχι, μάλλον. Θα τα πάρω, απλά όχι τώρα. Κάποια στιγμή στο μέλλον, όταν θα είναι Vintage. Vintage, stop. Anyways. Cardi. Τα βιβλία στο Θεό, όλο αυτό γίνεται πάντα, οπότε δεν μας νοιάζει εδώ πέρα. Και is it giving 1870? I don't really think so. Αλλά κάπως είναι πιο πολύ glamour, είναι πιο πολύ... Το gilded σημαίνει. What does gilded mean? Σύμφωνα με αυτό, cards on point. Γιατί look what she is wearing. Είναι σαν επιχρυσωμένο, μπορεί να μην είναι. Αλλά έτσι μοιάζει. So, you know what? I'm taking it. Δεν θα πάω στον Γιάδα, κάρντι μου. Αχ! Αχ, I love this bitch too. Λοιπόν, photos by Δημήτριος Καμπούρης. Γίνεται Δημήτριος Καμπούρης, ελληνική καταγωγή στο Met Gala. It's giving Game of Thrones. It's giving Sansa Stark, το οποίο δεν παίζει να ήταν στα 1870. I love this bitch, μπράβο. Joe Jonas, ok, μια παραλλαγή του κλασικού κοστομιού. Not enough though, my friend. Gigi, νομίζω ότι αυτό που φοράει είναι τέλειο. I'm not getting gilded and I'm not getting glamour. Είναι τέλειο, like, don't get me wrong. Είναι τέλειο και σαν art και σαν αυτό που φοράει παπάνω. Είναι σαν... Σωλήνα, παύλα, αιμοφόρα, αγγεία, παύλα, χριστουγεννιάτικο δέντρο, κοκκινό, παύλα βαμπύρ. Και το από μέσα φαίνεται τέλειο, but unfortunately, Gigi, we gave you a theme. What did you do? You έριξε το theme στο Γιάδα. So what will we do? We will rix you in the Γιάδας. Gigi. Also my favorite couple. Ο λόγος που πιστεύω ακόμα στον έρωτα. Ρε, αγάπη. Stop, λοιπόν. When will straight men level up? Δεν θέλω να σας βλέπουμε κοστούμια. Like, you probably look good. Don't get me wrong. Αλλά do something else. Do something more. Like, give us some fashion. Give us anything else. Όλο αυτό το βίντεο είναι σε αγγλικά, δεν ξέρω το. Blake, που είσαι σαν ένα δώρο με ένα μεγάλο φιόγκο. Καλό δώρο. And you are beautiful. Is it giving gilded glamour? Για να δω άλλες φώτος. This is so much research. I cannot. Τι κάνω για εσάς. Βίντεο. Α! Η Blake Lively είχε δύο looks. Do you want me to die, bitch? Do you want me to fucking die? Ήτανε διπλωμένο και το ξεδίπλωσε. Και έγινε αυτό. Oh, I love this. Oh, I love this. Αν δεν είχα το δει το βίντεο, θα έχεις φύγει στον Γιάδα, Blake. Janelle Monáe in Ralph Lauren. It's giving... αυτός ο τι ήταν φύλακας, υπότης, στρατιώτης. Πάλι δεν έχει φρύδια η Kendall. Λοιπόν, καμία επιχρήσωση να πούμε αυτό, οπότε πάει το Gilded. Είσαι λίγο γκωθού σήμερα. Μας το παίζει λίγο φασέα η Kendall εδώ πέρα. Τώρα, να πω ότι ίσον θύμε επειδή έχει μια μεγάλη τουαλέτα από κάτω. I don't really want to. Αλλά παράλληλα, you look very good. Δεν ξέρω αν μου αρέσει ή όχι. You know what, you're going in και άδας. I'm sorry, μπορείς να πας να κάνεις παρέα με τις άλλες. Literally ανατρίχιασα. Τώρα δεν έχετε καταλάβει. Δεν είναι απλά ότι κρυώνω. Αλλά literally ανατρίχιασα. This is my baby. This is my idol. Νομίζω ότι περνάω και 2 χρόνια. Αλλά, let me tell you λίγο about Emma. Emma dropped out of high school. Παράτησε το λύκειο. Και κάνει YouTube.
Και now she's at the fucking Met Gala και έχει μπει στο χώρο της μόδας και πάει στα Fashion Week και έχει δικό της coffee company. You fucking queen. Επίσης, this is how you follow a theme. It's giving gilded, it's giving glamour. You slayed, baby, you slayed. Λοιπόν, δεν το ξέρω. Όχι, κάπου το ξέρω, τον ξέρω σαν ηθοποιό ή whatever. Φοράς Βαλεντίνο και είναι όλο ροζ. Δεν θα μπορούν, like, θα σε ρίξω στον κεάδα. Κανονικά θα σε προσπερνούσα, δεν θα σε έβαζα καν στο βίντεο. Αλλά είσαι τόσο ό,τι να είναι. Πήγε στο Met Gala. Boy, toy named Troy. Is the living Troy. And the money is the. Καταρχάς, βυζιά. Already, already you are. Kind of on theme. Δεν ξέρω τι είναι βουλίτσες, αν είναι βαμμένες ή κάτι. Έχω μια οποία δεν βλέπω. Κατά τα άλλα, I'm getting λίγο Gigi Hadid vibe από την άποψη ότι μέσα είναι πολύ κολλητό πάνω leather και έχει ένα περίβλημα σαν τουαλέτα εδώ πέρα. Αλλά είναι μοντερνισμένο κάπως. Δεν ξέρω τι προσωπεύουν οι βούλες. Και αυτό είναι κρανός. Λοιπόν, I'm getting it, παιδιά. She's very on theme. Γιατί εδώ πέρα, άμα βλέπω καλά και δεν είναι απλά μια κάμερα από πίσω που δεν μπορώ να ξεχωρίσω, είναι κάτι ενδιάμεσα από baseball hat και αυτό εδώ πέρα είναι σαν αυτά κράνη που είχαν οι ποτές, ίσως, δεν ξέρω. Οπότε λίγο it's giving λίγο 1870, πάλι black. She's not slaying, but I appreciate it very much. You go, Nicki Minaj. Ah, La Rosalía! I'm getting gilded glamour. I'm getting the theme. It's giving λίγο εδώ πέρα και το corset type μαζί με αυτή την επιχρήσωση, δεν ξέρω τι έχει πάνω. It's giving a bit. Did she slay? No. I don't like the sunglasses. I love your Rosalía, but as we say in Greece, Megan, Megan, Megan. Now this is gilded glamour. Now this is it. Like, δες εδώ πέρα στο νόμο αυτό το detail που έχει που είναι σαν φτερά. Γιατί ενώ εδώ πέρα έχει αυτό εδώ το σαν armor, πώς λέγεται αυτό, σαν πανοπλία, μπράβο, έλα η Ελληνίδα. Έχει και το βυζί, γενικά το θέμα με το βυζί σήμερα, όπως έχετε καταλάβει. Μοιάζει με άγγελο, καταρχάς, και με άγγελο πολεμιστή. Θα σε δίνει κιόλας. Κάνω μόνο review τους relevant, παιδιά. Bella Hadid. Το μόνο που μου μοιάζει λίγο gilded glamour είναι το μαλλί. Λίγο και αυτό το πάνω που είναι λίγο σαν κορσές και δίπλα εδώ πέρα έχει αυτά τα ringlets, την δεν βλέπω και από κάτω it's giving τεζέμις καλσόν και κουρτινάκι. I don't know, είναι άσχημο, όχι, αλλά baby, we had a theme. Και this is the Met Gala. Is this really the best you could do? Really? Hailey Bieber, the other supermodel here. It's giving more Hollywood. Έχει πάρει αυτό το κλασικό, το πολύ draped φόρεμα. Μοιάζει λίγο με κύκνο. It's giving a white swan. Is it on theme? Όχι. Καθόλου. It's too simple for me. And like, baby, βάλε το αυτό στα Oscars, ξέρω εγώ. Not the Met Gala. Το Met Gala έχει δει τόσα gowns και τόσα φορά, τόσα outfits που είναι καλά μελετημένα και είναι πάνω στο theme. Yeah, you do this. Α, θα σε ρίξω τον διάβο, το ξέχασα. You are not on theme. Go to your kiadas now. Με τις φίλες του, την Kendall. Την Μπέλα την έριξα. Δεν θυμάμαι την έριξα. Πέσε κι εσύ. Πέσε κι εσύ, Μπέλα. Son, what are you doing? Μοιάζει με πρίγκιπα. Μοιάζει με πρίγκιπα της Disney. Και μοιάζει με full on.
Όχι να σου πω κάτι, he nailed it. He nailed it. His own theme and it's kind of fashion. Yeah, this is what I want. Αν είναι να πηγαίνετε με κοστούμι, τουλάχιστον πηγαίνετε με τέτοιο. Like, be the prince. Be Prince Eric. Τώρα, next, we have Ariana Grande. My icon, my idol, I love her. She slayed. Kylie Jenner. Why do I love it? Why do I literally love this? Θα ήθελα πάρα πολύ να το βάλω, ίσως απλά επειδή μου θυμίζει Νίκο. Almost καθόλου Gilded Glamour. Αυτό είναι αν είναι αυτό καπέλο, απλά γυρισμένο προς τα πίσω, I'm gonna die, λοιπόν. Φίλε, είναι καπέλο γυρισμένο προς τα πίσω. Να σου πω κάτι, απλά μου αρέσει πάρα πολύ σαν look και σαν concept που έχει και αυτό το πέπλο, ας πούμε, μπροστά, όπως λέγεται, I don't care. Και το καπέλο γυρισμένο προς τα πίσω και το t-shirt mess, αλλά έχει το strapless από μέσα ή απ' έξω ή είναι έτσι ραμμένο μαζί. It looks so good. I'm sorry, δεν μπορώ να τη ρίξω για δε. It looks so good. Τσακάρλαο. Καθόλου on theme. Ούτε καν ωραίο αυτό που φοράς. Αλλά you look so good in anything. And you are so hot. Jessica Chastain, εδώ πέρα μας έχει δώσει η Madame Zaira. Sydney Sweeney is so, so, so όμορφη. She is so όμορφη. So όμορφη. Amy Schumer. Amy Schumer does not give any fucks. Olivia, Olivia. Άμα δεν βάλει η Olivia κάτι με πεταλούδο, μόβο, κάτι, δεν γίνεται. Am I getting the Gilded Glamour? Not really. Am I over the theme όμως? Yeah. Βαριέμαι να τους κρίνω όλους για το theme. Like, okay. Το περίμενα. Το περίμενα ότι δεν είσαι αρκετά cool για να κάνεις το theme. So, Dove Cameron in Iris Van Heppra. Παιδιά, λοιπόν. Αυτή είναι η αγαπημένη μου σχεδιάστρια. She looks so good. I don't care about the Gilded Glamour. Έχει λίγο τα... Αυτά είναι και καλά φτερά εδώ πίσω. Οπότε πάλι καταλαβαίνω αυτό το... It's giving πανοπλία, it's giving άγγελος πολεμιστής, like Megan Thee Stallion, αλλά she looks so good and I love the σχεδιάστρια, οπότε I'm not saying anything. Πού είναι η Κιάρα Βερόνικα, δεν το δω. Katy Perry, Katy Perry, wow. Φοράει κάτι που δεν είναι φαγητό. I love them τόσο πολύ που δεν μπορώ να πω κάτι κακό, like... Are you on theme? Kind of, με το χρυσό. Λίγο χωρίς να φοράς πλέον και είσαι on theme με αυτό το πράγμα. Αλλά you look so good, Κιάρα. You look so good. Like, you are a queen. I cannot. Το γάντι και με τα βραχίλια εδώ πέρα τα χρυσά. I love. Φέντες, είσαι λίγο σαν χαζό εκεί πέρα. Είσαι εκεί πέρα για να δείχνει Κιάρα ωραία, οπότε you did your job. Τελείωσα. Δεν έχω άλλα με την καλά looks να κρίνω. I hope you enjoyed. I love you. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, θέλω να μου πείτε το αγαπημένο σας look, subscribe, follow, like, comment, ειδοποίηση, TikTok, Instagram, όλα αυτά. Love you!